Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα βίντεο στο κανάλι Παίζω και Μαθαίνω, φτιάξτε το μόνος σου. Σε αυτό το βίντεο, όπως έχετε ήδη καταλάβει από τον τίτλο, θα φτιάξουμε χριστουγεννιάτικα στολίδια. Θα μπούμε στο κλίμα των εορτών και θα περάσουμε και δημιουργικό χρόνο παρέα με τα παιδάκια μας. Αλλά ας μην χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να ξεκινήσουμε. Τα υλικά που θα χρειαστούμε για τα χριστουγεννιάτικα στολίδια μας είναι ξυλάκια χειροτεχνίας, βαμβάκι, πολύχρωμα χαρτόνια, ζυμαρικά φιωγκάκια, κόλλα ψαλίδι, μαρκαδόρους, μία κορδέλα και σκηνάκι για να κρεμάσουμε τα στολίδια μας και οτιδήποτε έχετε από διακοσμητικά στοιχεία, αν έχετε μικρά πομπόμ, κουμπάκια, πουλιές, χρυσόσκονη ή αν έχετε παλιά στολίδια τα οποία δεν τα χρησιμοποιείτε πια, αφαιρέστε από πάνω ό,τι μπορείτε να βγάλετε για να τα χρησιμοποιήσετε. Για το πρώτο στολίδι μας, που είναι το σκουφάκι του Άι Βασίλη, θα χρειαστούμε 3 ξυλάκια χειροτεχνίας, τον κόκκινο το μαρκαδόρο, βαμβάκι και κόλλα. Θα ξεκινήσουμε βάφοντας τα 2 ξυλάκια χειροτεχνίας κόκκινα και το άλλο θα το αφήσουμε στο φυσικό χρώμα, γιατί πάνω σε αυτό θα κολλήσουμε τα βαμβάκια. Τα ξυλάκια χειροτεχνίας μπορείτε να τα προμηθευτείτε από μεγάλα καταστήματα παιχνιδιών και να τα αγοράσετε και online, αλλά αν αυτό δεν είναι εφικτό, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε γλωσσοπίεστρα, τα οποία μπορείτε να τα βρείτε στο φαρμακείο της γειτονιάς σας. Αφού βάψουμε τα ξυλάκια μας, θα τα κολλήσουμε σχηματίζοντας ένα τρίγωνο. Θα φτιάξουμε περίπου 6 μπαλίτσες από βαμβάκι και στη συνέχεια θα τις κολλήσουμε πάνω στο σκουφάκι μας. Αφού στεγνώσει καλά η κόλλα, θα κόψουμε και ένα σκηνάκι και θα το κολλήσουμε πίσω από το στολίδι μας για να μπορέσουμε να το κρεμάσουμε. Το επόμενο στολιδάκι είναι ο Άγιος Βασίλης. Θα χρησιμοποιήσουμε ένα γλωσσοπίεστρο και με τον κόκκινο μαρκαδόρο θα σχεδιάσουμε το σκουφάκι και τη στολή του Άι Βασίλη. Στη συνέχεια θα πάρουμε βαμβάκι και θα κολλήσουμε πάνω στο σκουφάκι του Άι Βασίλη και στα γένια του. Με το μαρκαδόρο θα σχεδιάσουμε τα ματάκια, τη μύτη και τη ζώνη του Άι Βασίλη. Θα κολλήσουμε και ένα κουμπάκι στη ζώνη του Άι Βασίλη, ένα σκηνάκι για να το κρεμάσουμε και είναι έτοιμος. Το επόμενο στολίδι είναι ένα πανέμορφο στεφανάκι. Θα χρειαστούμε 6 ξυλάκια χειροτεχνίας, τα οποία θα τα κόψω όλα σε ίδιο μέγεθος. Τα κόβω για να γίνει το στεφανάκι μου λίγο πιο μικρό. Θα τα κολλήσουμε δημιουργώντας ένα εξάγωνο σχήμα. Αφήνουμε στην άκρη να στεγνώσουν καλά τα ξυλάκια μας και συνεχίζουμε τη διαδικασία βάφοντας τα ζυμαρικά με πράσινο χρώμα. Μόλις
μόλις τελειώσουμε με το βάψιμο, θα τα κολλήσουμε πάνω στο στεφανάκι μας. Εγώ επέλεξα να απλώσω και λίγη κόλλα πάνω στα ζυμαρικά και να ρίξω λίγη χρυσόσκονη. Μπορείτε να αφήσετε τη φαντασία σας ελεύθερη και να βάλετε ό,τι έχετε φανταστεί. Στο τέλος θα κόψουμε ένα μικρό κομμάτι κορδέλας, θα φτιάξουμε ένα μικρό φτιογκάκι και θα το κολλήσουμε πάνω στο στεφανάκι μας. Εγώ επέλεξα να κολλήσω και ένα μικρό κουδουνάκι. Για το τελευταίο στολιδάκι μας, το δεντράκι, θα χρειαστούμε 3 ξυλάκια χειροτεχνίας, θα τα χρωματίσουμε με τον πράσινο μαρκαδόρο και θα τα κολλήσουμε σε σχήμα τρίγωνο. Με το καφέ χαρτονάκι μας θα κόψουμε ένα τετράγωνο και θα το κολλήσουμε στη βάση από το δεντράκι μας για να παριστάνει τον κορμό. Για την κορυφή από το δεντράκι μας, με το κίτρινο χαρτονάκι θα κόψουμε και θα κολλήσουμε ένα αστεράκι. Μπορείτε να διακοσμήσετε το δεντράκι σας με ό,τι έχετε στο σπίτι και αν πάλι δεν μπορείτε να βρείτε μικρά διακοσμητικά στοιχεία, τότε μπορείτε να ζωγραφίσετε στολιδάκια με τους μαρκαδόρους σας. Αυτό ήταν το βίντεο με τα χριστουγεννιάτικα στολίδια. Ελπίζω να σας άρεσε και να τα κάνετε παρέα με τα παιδάκια σας. Αν σας άρεσε, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει και να κάνετε εγγραφή. Ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!